Έχουμε ήδη περάσει το δεύτερο κύμα, το οποίο θα κορυφωθεί προσεχώς. Τι να περιμένουμε τις επόμενες ώρες και ποιο είναι το πιο δύσκολο διάστημα για την Κρήτη? Ωραία. Στην Κρήτη, να ξεκινήσουμε από την παρούσα κατάσταση, χιονίζει στα ορεινά. Πιο πολλές χιονοπτώσεις έχουμε κυρίως στη δυτική Κρήτη, στην περιοχή του Χανίων και στο Ρέθυμνο. Μέσα στο βράδυ θα έλεγα ότι η κατάσταση κάπως θα βελτιωθεί, δηλαδή χιονοπτώσεις έχουμε κυρίως μόνο στα Χανιά, σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές. Για να αρχίσει να αλλάζει αυτό από αύριο το πρωί, από αύριο το πρωί περιμένουμε χιονοπτώσεις πια σε ολόκληρη την Κρήτη. Βέβαια δεν θα είναι τόσο πολλές στα νότια του νησιού, κυρίως θα είναι στην κεντρική και βόρεια πλευρά του νησιού που επηρεάζεται κυρίως από βορειά. Φαίνεται μέχρι το μεσημεράκι να έχουμε έντονες χιονοπτώσεις παντού, στις πιο ορεινές περιοχές φυσικά θα είναι πιο έντονες. Θα υπάρξει ένα μικρό διάστημα βελτίωσης προς το απόγευμα, με την έννοια ότι οι χιονοπτώσεις φαίνεται να εξασθενούν λίγο, για να ξανατεθούν τα φαινόμενα από αύριο το απογευματάκι προς το βράδυ, να διατηρηθούν τη νύχτα και να συνεχιστούν μέχρι περίπου και το απόγευμα της Τετάρτης, οπότε σιγά σιγά από τα δυτικά προς τα ανατολικά σιγά σιγά θα εξασθενήσουν για να σταματήσουν πια Τετάρτη αργά το απόγευμα προς το βράδυ. Όταν λέτε ότι θα ενταθούν και κάτω από τα 400 μέτρα και μέσα στις πόλεις θα δούμε αντίστοιχες εικόνες με τις χθεσινές? Κοιτάξτε, τα μοντέλα μας δείχνουν πάνω από τα 200 μέτρα, αλλά η κατάσταση σαφώς είναι χειρότερη από αυτή που είχαμε με τις χθεσινές εικόνες. Που σημαίνει ότι το πιο πιθανό είναι να δούμε πια και χιόνι μέσα στις πόλεις, δηλαδή και στο Ηράκλειο και στο Ρέθυμνο, σε όλες τις παραθαλάσσεις και στα Χανιά. Είναι πολύ, πολύ πιθανό αύριο η κατάσταση θερμοκρασιακά τουλάχιστον είναι αρκετά χειρότερη. Όλοι οι δείκτες του χιονιού ικανοποιούνται. Επομένως, λογικά θα έχουμε χιόνι. Δεν μπορώ να σας πω με ακρίβεια αν θα δημιουργήσει προβλήματα μέσα στις πόλεις, αλλά σίγουρα θα δούμε χιονοπτώσεις και αύριο, κυρίως πρωινές ώρες και αργά πια το απόγευμα προς το βράδυ. Κύριε Αναδρανστάκη, επειδή ο βόρειος οδικός άξονας εδώ στην Κρήτη έχει ψηλά σημεία, κινδυνεύουμε να δούμε εικόνες αντίστοιχες με αυτές των Αθηνών? Κοιτάξτε, στα δύσκολα σημεία, σε αυτά που είναι λίγο πιο ορεινά στο βορειοδικό άξονα, πιθανώς να έχουν κάποια προβλήματα. Χρειάζεται να γίνει κάποιο, νομίζω ότι θα χρειαστούν να γίνουν κάποιες επεμβάσεις εκεί μέσα στη διάρκεια της ημέρας. Φυσικά για τις πιο ορεινές περιοχές, δεν το συζητάω, θα πέσει αρκετό χιόνι. Δηλαδή, πιθανώς να έχουμε και αποκλεισμούς χωριών. Αύριο θα είναι έντονη χιονόπτωση στην Κρήτη και όπως σας είπα, θα συνεχιστεί μέχρι και την Τετάρτη. Επομένως, σίγουρα πρέπει η πολιτεία να λάβει κάποια μέτρα και θα δημιουργηθούν προβλήματα. Από Τετάρτη και μετά ύφεση? Από Τετάρτη και μετά ύφεση. Βέβαια, μην ξεχνάμε, νότια η Κρήτη αρκετά, αλλά παρόλα αυτά οι θερμοκρασίες το πρωί, κυρίως από Τετάρτη μετά, που θα αρχίσει σιγά σιγά να ξεστερώνει, πέφτουν αρκετά. Μπορεί μέσα στις πόλεις, στις παραθαλάσσιες Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο, να μην έχουμε τόσο προβλήματα με παγετό ή θερμοκρασία, έναν 2-3 βαθμούς, οπότε το νερό δεν παγώνει. Όμως λίγο υψηλότερα χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή όπου υπάρχει νερό ή χιόνι. Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή όχι μόνο από τα αυτοκίνητα, μια και παγώνει οι δρόμοι, αλλά και από τους πεζούς. Για ένα διήμερο ακόμα, λοιπόν, μέχρι και την Πέμπτη τουλάχιστον, χρειάζεται προσοχή τις πρωινές ώρες. Ιδιαίτερες περιοχές που έχουν ξαστεριά στη διάρκεια της νύχτας. Σας ευχαριστώ θερμά για το χρόνο που μας αφιερώσατε. Καλή συνέχεια να σας ευχηθώ.